Καλημέρα κύριε Βουλευτά. Καλημέρα κύριε Καλαμάνη. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Είστε καλά? Προσπαθούμε. Προσπαθείτε. Κύριε Καραθανασόπουλε, λέει για παράδειγμα τώρα εδώ ο φίλος μας ο ακροατής ο Παύλος ο Τζιάς ότι υποβαθμίζουμε αυτό το θέμα με τον Νίκο Παπά, με το παρακράτος, με όλα αυτά. Μήπως το υποβαθμίζετε κι εσείς ως κόμμα που λέτε ότι δεν πρέπει να δίνουμε σημασία σε αυτά τα πράγματα ιδιαιτέρως? Εμείς δεν λέμε ότι δεν πρέπει να δίνουμε σημασία σε αυτά τα πράγματα. Ναι. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μπαίνουν στην πραγματική τους διάσταση. Ποια είναι η πραγματική διάσταση? Και να μην αξιοποιούνται ως αντιπερισπασμό για να συγκαλυφθούν πρώτον ότι η σύψη, αυτή η μπόχα, η διαφοθορά και η διαπλοκή αποτελούν παιδεία του συστήματος. Ναι. Που στο επίκεντρο βρίσκονται οι εξυπηρέτες των επιχειρηματικών συμφέροντων και δεύτερων, ότι όλα αυτά αξιοποιούνται τη στιγμή που κλιμακώνεται μια επίθεση απέναντι τα δικαιώματα των εργαζόμενων, των αυταπασχολούμενων, των λαϊκών στρωμάτων, επιδεινώνει τη θέση τους και εξαιτίας της καπιταλιστικής κρίσης. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να εστιάσουμε κατά τη γνώμη μας και να πέσουν τα φώτα, γιατί όλα έχουν μπει στο τραπέζι. Ναι. Και όλα έχουν ανοίξει. Έχει ανοίξει για παράδειγμα ότι εδώ γίνεται ανάμεσα σε πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματικούς ομίλους συζητήσεις για το πώς θα εξυπηρετηθούν επιχειρηματικά συμφέροντα. Ναι. Εδώ εμπλέκονται γεωστρατηγικοί σχεδιασμοί. Μιλάνε καθαρά ότι μετά από παρέμβαση πρωθυπουργού του Ισραήλ στην προκειμένη περίπτωση γίνανε συναντήσεις. Γίνονται παρεμβάσεις, όλα αυτά αξιοποιούνται για να επιταχυνθούν διεργασίες στο πολιτικό σύστημα. Όλα αυτά όμως δεν ενδέχεται να υποκρύπτουν, αν λέω ενδέχεται, γιατί μένει να επιβεβαιωθούν, έτσι. Να διερευνηθούν και να επιβεβαιωθούν. Δεν υποκρύπτουν μια αντιθεσμική λειτουργία και την ύπαρξη ενός παρακράτους, ενός παρακρατικού μηχανισμού. Κοίταξτε, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια πράγματα. Τα έχουμε δει και στο παρελθόν, προσέξτε. Έχουμε δει και στο παρελθόν αντίστοιχα ζητήματα. Όχι. Και με άλλα κόμματα. Και με το ΠΑΣΟΚ παλαιότερα, με τα εξοπλιστικά προγράμματα, και με τη Νέα Δημοκρατία, και με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι όλα αυτά ήταν και στο παρελθόν στο τραπέζι. Ένα. Δεύτερον, οι όροι κάτω από του οποίου γίνεται η συζήτηση γίνεται με όρους αντιπερισπασμού. Δηλαδή να συγκαλυφθεί η πραγματική αιτία αυτού του ζητήματος. Και τρίτο στοιχείο, εδώ υπάρχει το εξής, που εμείς από θέση αρχών στεκόμαστε ως ΚΚΕ. Αξιοποιούνται μέσα τα οποία ακριβώς δεν συμβάλλουν στο να αποκαλυφθεί η πραγματική διάσταση του ζητήματος. Να σας θυμίσω ότι για παράδειγμα με το σκάνδαλο της Νοβάρτης, το οποίο έχει πέσει στα ασύντητα, αξιοποιήθηκαν οι λεγόμενοι προστατευόμενοι μάρτυρες. Ναι. Για να στηθούν μια σειρά ζητήματα. Σήμερα αξιοποιούνται στοιχεία υποκλοπών. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα και το πώς αξιοποιούνται κάτι οδηγούν επί της ουσίας στο συμπέρασμα το οποίο το λέει ο λαός μας, ότι κόρακος κοράκου μάτι δεν βγάζει, και ότι όλα αυτά γίνονται σε μια προσπάθεια να υπάρχουν επιμέρους πολιτικά ωφέλη στα πλαίσια των διεργασιών του αστικού πολιτικού συστήματος. Ο δικοματισμός δηλαδή, ο οποίος έχει... Ο οποίος ακριβώς προσπαθεί με κάθε τρόπο να διαμορφώσει. Δηλαδή κάποιοι λένε ότι στείλουν παρακράτους, κάποιοι λένε ότι μας διώκουν, μας κυνηγάνε. Και επειδή εμένα με ενδιαφέρει πολύ το ΚΚΕ πώς στέκεται απέναντι σε αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, πιστεύετε ότι πρέπει να διερευνηθεί, δεν πρέπει να διερευνηθεί? Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να διερευνηθεί. Ναι. Και πρέπει να διερευνηθεί το σύνολο των ζητημάτων. Ναι. Άλλωστε, αυτή τη στάση κρατήσαμε, θα σας θυμίσω, και στην Προανακριτική Επιτροπή. Ναι. Ότι θέλαμε να υπάρξει πραγματική διερεύνηση και βάλαμε κριτήρια ποια ήταν αυτά. Ότι δηλαδή πρέπει να μιλήσουν με τα πραγματικά τους στοιχεία οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Ότι πρέπει να έρθει το σύνολο των εγγράφων στα χέρια της Προανακριτικής Επιτροπής. Κάτι τέτοιο όμως δεν ήρθε, με τη συνευθύνη και της Νέας Δημοκρατίας επί της που είχε την πλειοψηφία, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Και από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς βεβαίως λέμε ότι πρέπει να διερευνηθούν αυτά. Όμως δεν έχουμε τις αυταπάτες ότι υπάρχει η διάθεση να πέσει φως. Εμείς θα πάρουμε και πρωτοβουλίες. Ναι. Θα πάρουμε και πρωτοβουλίες όσο μπορούμε σε ζητήματα τα οποία μπορεί να υπάρξουν μέτρα, πώς να το πω, που να αναδεικνύουν κάποια θέματα. Όπως για παράδειγμα, ναι, αυτή την τροπολογία την οποία θα καταθέσουμε σήμερα και σχετίζεται με το πολιτικό χρήμα, δηλαδή το χρήμα των κυβερνήσεων,
του δημόσιου τομέα ευρύτερου στο νου και δέκο, που δίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να γίνεται κάτι από όρους δημοσιότητας. Ναι, περιμένουμε και την λίστα Πέτσα μέσα στην εβδομάδα. Να σας πω, κύριε Καραθανασόπουλε, σας δίνεται μια εντύπωση και με αυτά, και με αυτά τα οποία αποκαλύπτονται τώρα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρασύρθηκε από την εξουσία λίγο περισσότερο και αυτός ο συγχρονισμός του με κομμάτι της δεξιάς πτέρυγας, όλο αυτό το πράγμα τον οδήγησε σε μια ίηση, σε μια, αν θέλετε έτσι, σε ένα αγκαλισμό με πρακτικές, ας το πούμε, αντιθεσμικές ή οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, κάπως έτσι. Κοιτάξτε, είναι φανερό ότι συνέβη αυτό το πράγμα. Αλλιώθηκε και ο χαρακτήρας του από ή την άποψη. Εντάξει, εμείς δεν είχαμε αυταπάτες για το χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ. Και το, θα θυμάστε, το λέγαμε πάρα πολύ έγκαιρα για τη στάση την οποία είχαμε κρατήσει απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή λοιπόν που ψηφίζεις νόμους που εξυπηρετούν συνολικά τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, από τη στιγμή που θυσιάζει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών στο βωμό της κερδοφορίας, θα έρθει και η στιγμή που θα πέσει στο τραπέζι και η εξυπηρέτηση επιμέρους επιχειρηματικών συμφερόντων, αν όχι από το σύνολο της κυβέρνησης, αλλά τουλάχιστον από επιμέρους πολιτικά πρόσωπα, τα οποία παίζουν ένα ρόλο. Άρα λοιπόν αποτελεί φυσική απόλυξη η όλη αυτή η εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό το άνοιγμα που επιχειρεί και ο Αλέξης Τσίπρας, που καμιά φορά κάνει προσκλητήριο και προς εσάς και άλλες δυνάμεις στην πορεία έτσι, των πραγμάτων για την αντιμετώπιση αυτής της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, όπως λέει και τα λοιπά, δεν βρίσκει κάποια απήχηση στον Περισσό. Εμείς είμαστε καθαροί, δεν έχουμε αυταπάτες ότι θα μπορέσει να, πώς το πω, με μέτρα διαχειριστικού χαρακτήρα θα αλλάξεις τον χαρακτήρα του συστήματος. Άρα χρειάζονται, εμείς λέμε, συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές. Καμία συνεργασία δηλαδή. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει έδαφος για συνεργασία. Αντίθετα, έδαφος για συνεργασία αναπτύσσεται ανάμεσα στα κόμματα, τα οποία προσπαθούν είτε από τη μία είτε από την άλλη να διαχειριστούν το ίδιο το σύστημα. Γι' αυτό ακριβώς είδαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα συνεργασία ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Αύριο μπορούμε να δούμε κάποια άλλη συνεργασία, την οποία στις σημερινές συνθήκες φαντάζει ως ουτοπία. Ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει κοινή βάση. Και η κοινή βάση είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την υπερασπίζονται, τα συμφέροντα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή στα πλαίσια της γεωστρατηγικής αναβάθμισης που από κοινού μαζί τα προωθούν, τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων που τα στηρίζουν με την πολιτική τους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραθανασόπουλε. Να είστε καλά.